Οι τελευταίοι ταξιδιώτες του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά. Πάω στην Αίγινα. Είναι συνέχεια διακοπών, λίγο παραπάνω από Σαββατοκύριακο. Το μεγάλο κύμα της επιστροφής, ωστόσο, έχει ήδη ξεκινήσει. Είμαστε στην Σαντορίνη. Χαμός βασικά γινόταν. Δεν υπάρχει αυτό ο κόσμος. Άπειροι τουρίστες. Οι εκδρομές αφήνουν πίσω τουριστικούς προορισμούς που είναι ήδη επιβαρημένοι επιδημιολογικά και επιστρέφουν στα αστικά κέντρα, ανεβάζοντας παράλληλα και το επίπεδο του υγειονομικού συναγερμού. Την επόμενη εβδομάδα, βλέπουν ότι με βάση τη σημερινή επιδημιολογική εικόνα θα παρατηρηθεί αύξηση του κυλιόμενου μέσου όρου των ημερήσιων νέων νοσηλιών, διασωληνώσεων αλλά και θανάτων. Από το Υπουργείο Υγείας υπάρχει σύσταση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για όσους ανεμβολίαστους επιστρέφουν από τις διακοπές και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα θα διατίθονται 2 δωρεάν self-test τα οποία δικαιούνται μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παιδιά άνω των 5 ετών και ανεμβολίαστοι από 12 έως 30 χρονών, με την υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr. Στόχος να τηρηθούν τα μέτρα, κάτι που δεν συνέβη με τον αριθμό επιβατών σε επιβατηγό πλοίο που ξεκίνησε από την Πάρο. Σε έλεγχο που έγινε στη Μύκονο, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε 482 επιβάτες αντί για 344, που θα έπρεπε βάσει των περιορισμών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο πλοίαρχος. Εικόνες αν και αυτές εξάλλου εντείνουν την ανησυχία των ειδικών. Σε συναυλία στη Λιβαδιά, ο κόσμος χορεύει και συνοστίζεται δίχως να τηρεί κανένα μέτρο προστασίας. Κάποια στιγμή ο ίδιος ο δήμαρχος αναγκάζεται να ανέβει ο ίδιος στη σκηνή και να ζητήσει τη διακοπή. Το κοινό αυθόρμητα κατέβηκε στη σκηνή. Περίπου ένα λεπτό αργότερα, αυτή ήταν και η αντίδρασή μας, ζητήσαμε από την καλλιτέχνηδα να διακόψει το τραγούδι, όπως και έγινε. Οι επιστήμονες φοβούνται ότι το αποτύπωμα τέτοιων ανέμελων στιγμών θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες σε κρούσματα και πιθανώς νοσηλίες.